Για να δούμε εδώ τον Ραφίκ Τζιμπούρ που θα ξεφύγει από τον Άντζα. Έχει χώρο για το σουτ. Πραγματοποιεί σέντρα για τον Μπλάκο. Γκολ η ΑΕΚ. Γκολ με το καλημέρα για την Ένωση. Του Ολυμπιακού εκεί που έχει δουλέψει πολλά χρόνια. Μπλάνκο 2-0. Απίστευτο. Στο 7. Απίστευτο. Η ΑΕΚ παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Τουντού. Λέτο. Θα περάσει καταρχήν τον Γεωργιά. Συνεχίζει το σούτ με τα πόδια και με υπερένταση. Υπάρχει πολύ χρόνο. Έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να υπάρχει φυσικάσμο. Εδώ το τομή και παλιά γκολ για τον Ολυμπιακό. 2-1. Μειώνουν οι Ερυθρόλεπτοι με τον Ντάρμπι Σάιρ. Τη χρυσή αλλαγή του Ερνέστο Βαλβέρδε. Νέα τροπή στο μάτς από τον Άγγλο που θεραπεύει τον Άγγλο ασθενή Ολυμπιακό στο πρώτο 45 λεπτό. Μειώνει ο Ολυμπιακός με την πρώτη ουσιαστικά επαφή, Γιώργο, του Ντάρμπι Σάιρ με την μπάλα. Τη στέλνει στα δίχτυα του Σάχα. Και φυσικά τώρα ξεκινάμε από μια νέα βάση. Αλλάζει ο τελικός. Αυτό το γκολ του Ντάρμπι Σάιρ στο 46ο λεπτό έρχεται να αλλάξει το σκηνικό. Η ΑΕΚ που πατούσε γερά πάνω σε αυτό το 2-0. Αυτό έλεγε ο Ηλίας Ατματζίδης, ότι αυτό πρέπει αρχικά να υπερασπιστεί. Φαίνεται ότι δεν το καταφέρνει, ευνηδιάζεται η ΑΕΚ στην αρχή του δευτέρου μέρους. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Ολυμπιακός που ευνηδιάστηκε. Ο Κάκος υποχρεωτικά διακόπτει το παιχνίδι, καθώς έχουν πέσει πάρα πολλά καπνογόνα. Προσπάθησε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του όταν βγήκε. Όσο λάγει όμως φεύγει από τον Εξόπουλο Διόγο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που τη χάνει ο Ντάρμπι Σάιρ, ο οποίος πάλι βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι από τον Σταφάου Λιλιά με εκτελεστή τον Μπελούτσι. Διώχνει με συγκροτή ο Σάχα, η μπάλα δεν φεύγει μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ και καταλήγει στα δίκτυα. Ο Τουντού είναι αυτός που τρέχει και χτυπάει με ορμή και μανία και δύναμη, ξεθυμένοντας για το γκολ, το 2-2 του Ολυμπιακού. Η αδυναμία των αμυντικών της ΑΕΚ να απομακρύνουν έγκαιρα τον κίνδυνο έφερε την ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Πρέπει καθώς να ξαναδούμε τη φάση, Γιώργο. Νομίζω ότι ήταν ένας όμιλος παιχτών. Δεν μπορείς να διακρίνεις. Ποιος την έσπρωξε στα δίκτυα. Ο Ντουντού πάντως ήταν εκείνος που έφυγε πρώτος. Περισσότερο από τους υπόλοιπους έφυγε πρώτος. Και λογικά από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι και ο σκόρερ. Να το ξαναδούμε. Ενώ και πάλι το τοπίο γίνεται ο Μεχλιώδες από τις εκδηλώσεις των φίλων του Ολυμπιακού για την ισοφάριση της ομάδας τους. 2-2. Το μάτς ξανά από την αρχή. Δείτε εδώ πόσο Σάχα, η μπάλα φτάνει και όντως νομίζω ότι είναι ο Ντουντού. Ο Ντουντού βέβαια βλέπει από την άλλη πλευρά. Από εδώ θα φανεί μάλλον καλύτερα. Βέβαια ο Πελούτσι να πανηγυρίζει από την άλλη πλευρά. Εδώ θα φανεί όμως καλύτερα. Ναι βέβαια, ναι. Από τον Ντουντού είναι η μπάλα. Ο Ντουντού είναι. Φεύγει βέβαια και ο Πελούτσι, το Ρωσίδης να πανηγυρίσει. Αλλά ο σκόρερ είναι ο Βραζιλιάνος. Στο 2-2 για τον Ολυμπιακό. Πλήρης ανατροπή του σκηνικού. Το πρώτο μήκονο που ανήκε στην ΑΕΚ και επιβεβαιώθηκε με τα δύο γκολ του Μπλάνκο αλλάζει, έρχεται σειρά του Ολυμπιακού να είναι αυτός πρωταγωνιστής στην επανάληψη και με τα τέρματα των Ντάρμπι Σάιρ και Ντουντού που τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει ξανά, βλέπετε με τι πάθος πανηγυρίζει, είναι εκείνος που ισοφαρίζει 2-2 και τα εναπομείνοντα 20 λεπτά πραγματικά τα περιμένουμε πολύ, πολύ μεγάλη αγωνία. Ένας πλούσιος και χορταστικός τελικός, ο Ντουντού που έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Πάμε στο Μάκη Πεκιάρη, έχει ζητήσει το λόγο. Εδώ απειλείται επεισόδιο, καθώς ο Ζεράλδο Άλβες κλώτσε την μπάλα πάνω στον Μπελούτσι. Ακόμη μια και κάρτα. Παρατηρείται με την κίτρινη κάρτα του Κάκου. Πάμε στο Μάκη Πεκιάρη. Όσο ήταν η ΑΕΚ σε θέση οδηγού, δεν είχε χρειαστεί καν να γυρίσει να κοιτάξει προς τον Εντίνιο ο Μπάγεβιτς, αλλά πλέον έρχεται μάλλον η ώρα για τον άνθρωπο των ειδικών αποστολών, αυτός που τουλάχιστον όσες φορές του έχει δοθεί ευκαιρία της έχει βγάλει πέρα στο πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στις περισσότερες φορές που έχει μπει ο Εντίνη ως αλλαγή στο μάτς έχει δικαιώσει τον προπονητή. Άλβες να επαναφέρει προς τον Σκόκο που θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Σκόκο που κρατά και πλασάρει. Καταπληκτικό! 3-2. Καταπληκτικό γκολ από τον Νάτσο Σκόκο. Απίστευτο γκολ. Που βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκόκο. Πραγματικά σπάνιας ομορφιάς. Το Ρωσίδης, τελευταίες προσπάθειες του Ολυμπιακού τώρα. Ο Άντζας στην κεφαλιά, ο Ντάρμπι Σάιρ, 3-3! Απίστευτο! Φοβερός τελικός! Καταπληκτικό μάτς κυρίες και κύριοι που παρακολουθείτε! Ο Ντάρμπι Σάιρ έχει και πάλι να πει την τελευταία λέξη, στέλνει το μάτς στην ισοπαλία, 3-3! Απίστευτα πράγματα, φοβερά και τρομερά! Κοντράστ των εστιμάτων τώρα!
τα πανηγύρια για τους φίλους και τους παίκτες του Ολυμπιακού σε έναν μοναδικό, σε έναν απίστευτο, σε έναν ανεπανάληπτο τελικό του κυπέλλου που παρακολουθούμε μέσω της συχνότητας του Α. Φοβερά και τρομερά πράγματα γίνονται. 3-3 με τον Ματ Ντέρμπισαερ να φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. Δείτε πώς. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι πάλι δυνατόν. Εκεί έρχεται ο Άγγλος για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Απίστευτο παιχνίδι. Απίστευτο παιχνίδι το οποίο κάποιοι επιλέγουν να μην απολαύσουν. Καθώς υπάρχει τρομερή ένταση πλέον στις κερκίδες, επεισόδια μπροστά στην κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού με κάποια... Με τα μάτια εκεί. Πούμε κιόλας πόσες φορές, ποιο είναι το σωστό, για να γνωρίζετε ποιοι έχετε απαντήσει. Εύστοχα, για να δούμε τον Ολυμπιακό. 4-3 από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. 4-3. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει τρόπο. Ο Γκαλέτη πανηγυρίζει. Βγάζει για τη φανέλα. Και ο Γκαλέτη πλέον απειλείται με κίτρινη κάρτα και... Εκεί ο Λέτο, είδατε, πετάχτηκε σαν λατήριο από τον πάγκο. Μπήκε μέσα στο νομιστικό χώρο, ακολούθησε τον Γκαλέτη ο Αργεντινός για να τον αγκαλιάσει. Βλέπετε τον Τζόρτζεβιτς πως συγχαίρει τον Αργεντινό. 4-3. Ο Ολυμπιακός παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Ξανά εδώ καμία περίπτωση offside για τον Γκαλέτη που δέχεται την μπάλα του Τζόρτζεβιτς. Εκεί δεν υπάρχει κανείς παίκτης της ΑΕΚ για να σταματήσει τον Αργεντινό που με αυτό το εξωτερικό. Ο Κάκος περιμένει τον Γκαλέτη να του δείξει τη δεύτερη κίτρινη. Κάνει το 4-3 και ο Ολυμπιακός μένει με 10. Ο Αργεντινός έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό αλλά αντέδρασε πάρα πολύ παρορμητικά και αυτό του στοιχίζει. Είναι η δεύτερη κίτρινη και μένει με 10 Ολυμπιακός. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα από τον Ενσαλίβα για τον Εντίνιο. Κρατάει ο Ολυμπιακός. Αλεξόπουλος για την ΑΕΚ που πιέζει ασφυκτικά. Ο Σκόκος στην περιοχή. Η μπάλα γκολ! 4-4 με τον Άσο Σκόκο για την ΑΕΚ. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Ξανά το μάτς στα ίσα. Υπάρχει απόλυτη ευστοχία και για τις δύο ομάδες. Νικοπολίδης και Μαϊστόροβιτς. Η εκτέλεση από τον Σουηδό, η μπάλα στο δοκάρι. Το πέμπτο πέναλτι της ΑΕΚ δεν έχει ευτυχία. Και αυτή θα είναι η τελευταία εκτέλεση της καριέρας του. Αν ευστοχήσει δίνει το κύπελο στον Ολυμπιακό. Ο Τζόρτζεβιτς απέναντι από τον Σάχα. Εκτελεί, διώχνει ο Σάχα. Κρατάει την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Γεωργίας. Πιάνει το πέναλτι ο Νικοπολίδης. Το απαντάς τώρα, πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Η πλάστηκα έχει. Ο Άντζας απέναντι στον Σάχα. Εκτελεί, διώχνει ο Σάχα, αν είναι δυνατόν. Δεν τελειώνει ποτέ. Αν είναι δυνατόν. Δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό το παιχνίδι φαίνεται. Κόψε το κύπελλο, δύο αρχηγοί. Πελετιέρη τώρα με τον Νικοπολίδη. Απόκρουση από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Οι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Πελετιέρη στείνει την μπάλα, παίρνει φορά. Ο Νικοπολίδης που εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ολυμπιακός κατακτά το κύπελο Ελλάδας για την περίοδο 2008-2009. Ένα δραματικό φινάλε σε ένα καταπληκτικό, σε ένα φανταστικό παιχνίδι που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό από την τηλεόραση του Α. Οι έξαρροι πανηγυρισμοί των παιχτών του Ολυμπιακού που κάνουν double φέτος. Πάμε σε διαφημίσεις. Να παρεθούμε τα ρεκόρ του. Θέλουμε ακόμα μια εκπομπή απόψε. Ανεβαίνει σιγά σιγά για να παραλάβει το τρόπαιο από τα χέρια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να σου αποτρέπει περισσότερες εμπειρίες. Λοιπόν, από τα χέρια του Σοφοκλή Πιλάβιου. Το κύπελο φτάνει στον κύριο Παπούλια και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα χέρια του Πέτρακ Τζόρτζεβιτς. Το τρόπαιο του κυπέλλου Ελλάδας για το φοιτητή σεζόν. Ψηλά στον ουρανό της Αθήνας από τον Πέτρακ Τζόρτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός είναι ταπλούχος για την φετινή σεζόν. Ο Τζόρτζεβιτς με το τρόπαιο στα χέρια. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μια αγκαλιά. Βλέπετε, όλοι θέλουν να το αγγίξουν. Αμέσως μετά πηγαίνει στον Αντώνη Νικοπολίδη. Τηρείται η ιεραρχία. Έτσι πρέπει.
Έτσι η σύμπτωση Λίαντ Ματζίδη και σε σένα. Ήσουν ο τερματοφύλακας που είχε εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι στον τελικό με το Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σίγουρα ξύπνησε κάποιος.